Βασίλη Αργυριάδη, μικρό γεροντικό πόλεων. Ο πατήρ Ιάκωβος πήγε να επισκεφθεί μια ενορίτησά του στο νοσοκομείο. Στο δρόμο ήταν πολύ συλλογισμένος. Η κυρία αυτή δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση. Πριν 4 χρόνια έχασε από καρκίνο τον άντρα της. Είχε δύσκολο και επώδυνο τέλος. Βασανίστηκε πολύ και η ίδια βασανίστηκε δίπλα του. Πόνεσε. Όμως το δράμα δεν τέλειωσε εκεί. Πριν 2 χρόνια αρρώστησε με την ίδια αρρώστια και ο νεαρός γιος της. Κάλπαζε η ασθένεια πάνω στο νεανικό κορμί. «Πάτερ, αν χάσω και το γιο μου, δεν θα αντέξω», του έλεγε. «Το μυαλό μου δεν θα αντέξει, πάτερ, δεν θα αντέξει». Και δάκρυα γέμιζαν τα μάτια της. «Προσευχή, κυρία Μαρία, προσευχή και υπομονή, θα δείξει ο Θεός». Τι άλλον έλεγε κι αυτός. «Για να δίνει τέτοιες δοκιμασίες ο Θεός, κάτι θα ξέρει». Όμως δεν πέρασαν 8 μήνες και το νεαρό παιδί πέθανε. Η μάνα έκτοτε χάθηκε από την εκκλησία. Ο πατήρ Ιάκωβος την είδε στην κηδεία από μακριά. Ήταν ένα ερείπιο. Στο τέλος, όταν την πλησίασε, τον χαιρέτησε τυπικά. Δεν είπε τίποτα, δεν έκλαψε και μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξαναπάτησε στο ναό. Της τηλεφώνησε, μα δεν απάντησε. Έστειλε άνθρωπο να την επισκεφθεί και να μάθει νέα της, μα δεν τον δέχθηκε. Προφασίστηκε κάποια δικαιολογία. Τώρα ο πατήρ Ιάκωβος πήγαινε στο νοσοκομείο να την επισκεφθεί, χτυπημένη και την ίδια από καρκίνο. Μια γειτόνισσα του είχε πει τα νέα και από αυτή είχε μάθει και σε ποιο νοσοκομείο νοσηλευόνταν. Όταν μπήκε στο δωμάτιο, τη βρήκε εξαπλωμένη με τα μάτια κλειστά. Ήταν κατάχλωμη και αδυνατισμένη. Δεν θέλησε να την ενοχλήσει. Πήρε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα στο κρεβάτι της. Κάποια στιγμή εκείνη άνοιξε τα μάτια και τον είδε. Ήταν καταβεβλημένη μα απαθής. «Καλησπέρα, κυρία Μαρία». «Πάτερ, σας ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να φύγετε». Σάστησε ο πατήρ Ιάκωβος, προσπάθησε να μην το δείξει. Έσκυψε το κεφάλι και με ήρεμη φωνή της είπε: «Δεν θα θέλατε να κάτσω λίγο μαζί σας για συντροφιά?» «Όχι, πάτερ, σας ευχαριστώ. Εγώ και εσείς δεν έχουμε τίποτα να πούμε πια. Όλα τα χρόνια της ζωής μου ερχόμουν στο ναό σας και προσευχόμουν μαζί σας στο Θεό. Ο Θεός μου πήρε τον άνδρα, μου πήρε το παιδί μου και τώρα χτυπάει και εμένα με την ίδια αρρώστια. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να συνεχίσω να ασχολούμαι με την υπόθεση της πίστης. Η πίστη τέλειωσε για μένα και κατά συνέπεια έχετε τελειώσει κι εσείς. Σας ευχαριστώ για τον κόπο σας να έρθετε μέχρι εδώ, αλλά σας παρακαλώ πολύ να περάσετε έξω». Τα λόγια της δεν είχαν θυμό, είχαν παραίτηση και είχαν και εκείνη την παγερότητα που έχουν οι ψυχές μετά από μια άβυσσο απελπισίας. Ο πατήρ Ιάκωβος σηκώθηκε στιτριμένος. «Αν με χρειαστείτε, θα είμαι στην διάθεσή σας»,
ψέλισε και η φωνή του ίσα που ακουγόνταν οποιαδήποτε ώρα, μέρα και νύχτα. «Σας ευχαριστώ, αλλά δεν θα σας χρειαστώ». Στο δρόμο της επιστροφής ο ιερέας έβαλε τα κλάματα. Μέχρι το θάνατό της δεν την ξαναείδε. Δεν φίλωσε μαζί της και από όσο μπορούσε να ξέρει η ενορίστησά του δεν εξομολογήθηκε και δεν κοινώνησε πριν φύγει. Μέχρι τον δικό του θάνατο δεν θα πάψει να προσεύχεται για την ψυχή της. Και ίσως αργότερα, ή όταν θα έχει πια κλείσει τα μάτια του για αυτό τον κόσμο, να του αποκαλυφθεί το μυστήριο εκείνης της ψυχής που ο Θεός επέλεξε να του κρατήσει κρυμμένο, για να δοκιμάζει μέχρι τέλους την πίστη του. Έψελε χορός μονάσων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας Χαλκιδικής.